Καλησπέρα. Είναι Πέμπτη. Είναι η εκπομπή ταξιδεύοντας στον κόσμο. Και όπως σας έχουμε δώσει, το θέμα της εκπομπής είναι η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κοντά μας, πρόεδρος. Κυρία. Καλησπέρα, κυρία Λίδνα. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Αν μου επιτρέπεις, παλιέ μου συνάδελφα και φίλε. Βεβαίως. Εγώ θα να ξεκινήσω με την προσφόρηση, όπως το κάνουμε όλους τους φίλους και γνωστούς. Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να μας πεις, Μαρία, κάποια πράγματα. Πότε ιδρύθηκε καταρχήν και από ποιους. Συγγνώμη. Καταρχήν δεν πρόλαβα να πω να ευχαριστήσω για την τιμή και τη χαρά και την ευκαιρία που μου δίνεις να μπορέσω να μιλήσω, να πω κάποια πράγματα ώστε να γίνει γνωστή η Επιτροπή. Μόνο λίγο πιο κοντά για να σε ακούνε οι ακροατές. Ωραία. Ήθελα να ευχαριστήσω για την χαρά και την τιμή που μου κάνεις να συμμετέχω στην εκπομπή ώστε να γίνει γνωστή η Επιτροπή και το έργο της. Η τιμή είναι δικιά μας για κάτι το οποίο από τα πρώτα μηνύματα που είχα υπήρχε ενδιαφέρον να μάθει ο κόσμος της εκπομπής περισσότερα για την Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το οποίο σιγά σιγά θα ξετυλίξουμε την ιστορία μας, τη μικρή μας ιστορία και πάντα λέμε από αυτήν την εκπομπή θέτουμε θέματα από ανθρώπους που είναι γνώστες και ειδικοί για να γίνουμε λίγο σοφότεροι. Έτσι. Λοιπόν, η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών είναι ένα επιστημονικό σωματείο που ιδρύθηκε το 1973 από σημαντικά πρόσωπα της επιστημονικής κοινότητας εκείνης της εποχής, ακόμα κάποια είναι ευτυχώς εν ζωή, όπως ο σπουδαίος ιστορικός ο Καραγιαννόπουλος, νομική, όπως ο Φραγκίστας, επίσης ο Παναγιώτης Ζέπος, η Βασιλική Παπούλια, ο Σάβας Σπέντζας, οι δύο τελευταίοι ήταν και οι προηγούμενοι πρόεδροι της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών. Ο σκοπός της ίδρυσης ήταν να φέρουν κοντά όλους τους επιστήμονες, όλο τους ερευνητές σε μία δύσκολη περίοδο που δεν υπήρχε έτσι μία ελευθερία κινήσεων μεταξύ τους, ιδιαίτερα στις χώρες που καλύπτουν την νοτιοανατολική Ευρώπη, δηλαδή τα Βαλκάνια και τη Ρωσία, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να μπορούν να ανταλλάξουν και μεταξύ τους απόψεις, να κάνουν γνωστό το ερευνητικό τους έργο, να συναντηθούν στο πλαίσιο ενός επιστημονικού συνεδρίου, το Διεθνές Συνέδριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάθε 4 χρόνια που γίνεται. Αυτό που ξέχασα να πω και το είναι και ίσως και το πιο σημαντικό, η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών ως επιστημονικό σωματείο είναι η Εθνική Επιτροπή η οποία βρίσκεται υπό την αιγίδα της Διεθνούς Επιτροπής Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Διεθνής Επιτροπή Νοτιοανατολικής Ευρώπης ιδρύθηκε το 1963 στο Βουκουρέστι και από τότε δραστηριοποιείται πάλι, όπως είπαμε, σε όλο αυτό το πλαίσιο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και υπό την αιγίδα της UNESCO. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Όμως στην πορεία δημιουργήθηκε και το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ποια ήταν η ανάγκη την εποχή εκείνη και περαιτέρω εξέλιξή του κέντρου. Το κέντρο, ελληνικό κέντρο σπουδών νοτιοανατολικής Ευρώπης ιδρύθηκε το 1975 για να καλύψει ένα άλλο κενό. Το κενό της διδασκαλίας όλων αυτών των γλωσσών, των βαλκανικών και της ρωσικής. Άρα μια γέφυρα ανάμεσα στους λαούς αλλά και στον τρόπο επικοινωνίας, μαθαίνοντας τις γλώσσες των χωρών. Των γειτόνων μας. Ναι, βέβαια. Γιατί ένας φοιτητής, για παράδειγμα, που θέλει να ασχοληθεί με τις ελληνοσερβικές σχέσεις ή με την ιστορία της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας, όχι απαραίτητα να έχει σχέση αποκλειστικά με τον ελληνισμό αυτών των χωρών. Για να μπορέσει να μελετήσει τις πηγές και να είναι πιο αντικειμενικός σε αυτό που μετέπειτα θα γράψει, είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο, πρέπει να γνωρίζει τη γλώσσα αυτών των λαών, αυτών των χωρών. Οπότε, εκείνη την εποχή που δεν υπήρχαν ακόμα, να πούμε, τα φροντιστήρια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών ως ένα φροντιστήριο, γιατί από πίσω του υπάρχει η Ελληνική Επιτροπή, που είναι επιστημονικό σωματείο. Εκτός από τη διδασκαλία, το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών έφερνε πιο κοντά όλους τους σπουδαστές σε αυτές τις χώρες, μέσω της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών και μέσω των εκδόσεών της, μέσω όλων των άλλων δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα να τότε και εξακολουθούν. Μια πορεία πάνω, έτσι όπως γίνει από την κουβέντα. Υπήρξε κάποια στιγμή σκέψη να έχει ένα πιο χαρακτήρα, να μην είναι απλώς πίσω ένα, μου επιτραπεί εκκλησίας με διορθώσεις, σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο έχει αυτό το σκοπό. Δηλαδή και οι προκάτοχοί σου, ναι, είχαν σκεφτεί, αλλά και οι καθηγητές και οι συμμετέχοντες και οι ιδρυτές της Ελληνικής Επιτροπής που δούμε με την Ανατολική Ευρώπη, υπήρξε ποτέ η σκέψη ή υπάρχει σε πρακτικά μια, ναι, τέτοια σκέψη καταγεγραμμένη? Είναι εθνική η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών. Είναι εθνικό. Δεν είναι όμως. Τουλάχιστον από ό,τι μελέτησε και με διορθώσεις, κάτω από την αιγίδα του ελληνικού κράτους, είναι κάτι σαν να. Ναι. Το Ελληνικό Κέντρο Σπουδών δημιουργήθηκε, δηλαδή το παιδάκι της Ελληνικής, ναι, Επιτροπής, δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εξωτερικών. Και μέχρι το 2012 η οικονομική υποστήριξη ερχόταν από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν μόνιμη η οικονομική ενίσχυση που είχε, περισσότερο από το Υπουργείο Εξωτερικών και κάποιες χρονιές και από το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα εθνικό, είχε ένα εθνικό χαρακτήρα. Λόγω πολιτικής, άλλωσε αυτό, φιλοσοφίας του κράτους, χωρίς να αφήσουμε δεν νομίζω, κόμματα και τα λοιπά. Όχι, δεν νομίζω. Ήταν και η οικονομική κρίση που ήρθε και αργότερα και έπειτα η πανδημία. Περισσότερο η κρίση σταμάτησε όλη αυτή τη... Θα το κρατήσω αυτό για, ναι, στην πορεία της συζήτησης. Πάντως, αρχικά μου λέει ότι υπήρχε εντός εισαγωγικών μια ομπρέλα από το ελληνικό κράτος, το οποίο λόγω των οικονομικών συνθήκων ατόνισε. Βέβαια. Και εκτός από αυτό, εκτός από την οικονομική υποστήριξη, αναγνωριζόταν το έργο της Ελληνικής Επιτροπής και του Κέντρου Σπουδών. Αναγνωριζόταν μέσα από τις συνεργασίες που είχε, είτε από το διπλωματικό ή διοικητικό, ας το πούμε, προσωπικό που ερχόταν να
μάθει αυτές τις γλώσσες από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από άλλα υπουργεία ή δημόσιους φορείς, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπήρχε μία ετήσια συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, όπου ερχόντουσαν στρατιωτικοί ακριβώς για να μάθουν αυτές τις γλώσσες. Τα πτυχία που έπαιρναν οι απόφοιτοι αναγνωρίζονταν στις υπηρεσίες τους. Επόμενη μας ερώτηση μπορεί είναι από ποιους διαμορφώνεται το πρόγραμμα των πτυχών σε πρώτη φάση και καταπέφτουν εάν δίδονται κάποιες βεβαιώσεις, τίτλοι, διπλώματα. Ναι. Το πρόγραμμα σπουδών δημιουργείται από τους καθηγητές. Οι καθηγητές συγκεντρώνονται, κάθονται και συζητάνε μεταξύ τους το ετήσιο ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Κάποιες γλώσσες είναι πιο απαιτητικές ή έχουν περισσότερο σπουδαστές, για παράδειγμα τα τουρκικά. Ένας καθηγητής δεν έφτανε για τη διδασκαλία. Ήταν σε ένα διάστημα είχαμε και 3 καθηγητές και 4. Οπότε εκείνοι συνεννοούνται πώς θα διαμορφώσουν το ετήσιο πρόγραμμα. Η περίοδος ξεκινάει από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Έτσι, Οκτώβριο με Ιούνιο, τέλη Ιουνίου. Αναλόγως πάλι. Και στο τέλος της κάθε περίοδου έχει κάποιες εξετάσεις. Στο τέλος έχει τις εξετάσεις. Το καλοκαίρι δίνονται βεβαιώσεις. Και εδώ και 2 χρόνια σχεδόν συνεργαζόμαστε με τη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του ΕΜΟΥ, όπου γίνονται εξετάσεις και στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα, μέσω ημών, δηλαδή μέσω της Ελληνικής Επιτροπής και του Ελληνικού Κέντρου, για εξετάσεις πιστοποίησης του ΑΣΕΠ. Άρα αποτελείται και εξεταστικό κέντρο. Ναι, και εξεταστικό κέντρο. Μάλιστα. Έχουμε καθηγητές που είναι και απευθείας από τις χώρες που διδάσκονται. Ναι, έχουμε. Οι γλώσσες. Έχουμε καθηγητές που είναι, έχουμε και Βουλγάρα και Ρουμάνα, είχαμε και Σέρβα και από την Τουρκία. Θα πούμε πολύ σχεδιασμό στο διδακτικό προσωπικό. Ναι, τα μαθήματα βέβαια έχουν σταματήσει λόγω της πανδημίας. Τα μαθήματα πλέον γίνονται διαδικτυακά, δηλαδή μου δίνεις την ευκαιρία για να πω κιόλας ότι έχουν σταματήσει και ότι γίνονται μόνο διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας και της συνεργασίας που έχουμε με τη Σχολή Βαλκανικών Γλωσσών και του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου ΕΜΟΥ. Ευελπιστούμε ότι όταν τελειώσει η πανδημία θα μπορέσουμε να ξαναλειτουργήσουμε. Το κόστος των μαθημάτων και πώς μαθημάτων, μάλλον, θα έλεγα. Το κόστος των μαθημάτων ήταν σχετικά χαμηλό και ανταγωνιστικό συγκριτικά με θα συγκρίνω τώρα με τα φροντιστήρια των Αθηνών. Και ξαναλέω πάλι ότι υπάρχει διαφορά, ότι είμαστε επιστημονικό σωματείο, δεν είμαστε ένα φροντιστήριο. Από ό,τι καταλαβαίνω όμως, για φροντιστήρια, σαν να μιλάμε για τη μέση εκπαίδευση, εδώ μιλάμε για ανώτερη εκπαίδευση. Ναι. Άρα δεν είναι και τόσο συγκρίσιμα. Άρα και το κόστος είναι ένα μέσο κόστος πηχτό από πλευράς βαστών. Έτσι πιστεύουμε. Φυσικά όταν είναι χαμηλό το επίπεδο είναι και το κόστος χαμηλό. Όταν ανεβαίνει το επίπεδο αυξάνονται και τα δίδακτρα. Υπάρχουν ειδικές τιμές για τους φοιτητές και για τους ανέργους. Να μιλήσω όμως και για τις γενικότερες δραστηριότητες. Βεβαίως. Εκτός από το κέντρο, από το Ελληνικό Κέντρο
Σπουδών. Η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών έχει και εκδοτική δραστηριότητα, έχει και επιστημονική δραστηριότητα, έχει και τις συνεργασίες της, είτε με πανεπιστήμια ή με άλλους φορείς. Έχουμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, με το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Έχουμε επίσης συνεργασία με το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την Ακαδημία Επιστημών, την Ακαδημία, την Ακαδημία Επιστημών ή Ακαδημίες Επιστημών των χωρών αυτών, Βουλγαρίας, ναι, Ρουμανίας, Σερβίας. Με την Ακαδημία Αθηνών ήθελα να πω, γιατί τα δύο μέλη μας, ο Πάνος Σοφούλης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Σλαβικών Σπουδών και η Όλγα η Καραγιώργου, η Γενική Γραμματέας μας, είναι ερευνήτρια στην Ακαδημία Αθηνών. Οπότε υπάρχει μια συνεργασία στις... Να υποθέσω ότι έχετε και συνεργασία και με τις πρεσβείες εδώ, των χωρών αυτών. Υπάρχει συνεργασία, όχι πολύ... Το κομμάτι του ευρωτικών ακολούθων. Ναι. Πάντοτε στις ομιλίες που διοργανώναμε, σε κάποια άλλα σεμινάρια, πάντοτε ενημερώναμε τους μορφωτικούς ακολούθους. Δεν ξέρω, ίσως το δραστήριο μπορώ να πω είναι βουλγάρικη πρεσβεία. Δεν ξέρω, ίσως επειδή εγώ έχω έτσι και συναισθηματική σχέση με την... με τη Βουλγαρία, αλλά τους έβλεπα πάντοτε παρόντες και η πρεσβεία της Τουρκίας. Και η πρεσβεία της Τουρκίας. Ναι, ενδιαφερόταν για τις εκδηλώσεις μας. Πολύ ενδιαφέρον να ακούω όλα αυτά. Ναι, επίσης έχουμε συνεργασία με τον Ελληνοβουλγαρικό Σύλλογο Πολιτισμού και το Κυριακάτικο Σχολείο Βασίλη Λεύσκη, που μας υποστηρίζει πολύ σε όλες τις δραστηριότητες και εμείς μπορούμε να προσφέρουμε και σε εκείνους τη βοήθειά μας. Και το Υπουργείο Πολιτισμού βέβαια, που από φέτος με μία επιχορήγηση θα μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ένα κύκλο σεμιναρίων που ονομάζεται με τον τίτλο «Στην ηχό των συνόρων». Θα είναι κάποιες διαλέξεις οι οποίες θα αναρτώνται στο διαδίκτυο. Ο κάθε ομιλητής θα μιλάει στη γλώσσα του και θα είναι μεταγλωτισμένες, όχι μεταγλωτισμένες, υπότιτλους στα αγγλικά, ώστε να μπορεί να χρησιμεύσει αργότερα αυτό το υλικό είτε σε σχολεία είτε ακόμα και σε τμήματα πανεπιστημίων. Και ο στόχος είναι ακριβώς αυτό, να φέρει κοντά τους κοινά στοιχεία με τους γείτονές μας, ώστε να προσελκύσουμε όχι μόνο ειδικούς, αλλά και το ευρύτερο κοινό των Βαλκανίων, διασπείροντας τη γνώση σε όλο τον κόσμο μέσω της σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και ευρείας διαδικτυακής πλατφόρμας σύνδεσης. Θεωρώ αυτό που λέω και άλλες φορές, συμμετάσχει και εγώ σε κάποια σημεία, αλλά κυρίως τοπικής ανάπτυξης, κάνει το εμπόδιο, λέει, ευκαιρία. Και το εμπόδιο της πανδημίας να γίνει ευκαιρία να ξαναθυμηθούμε το διπλανό, να ξαναθυμηθούμε ότι είμαστε άνθρωποι, να ξαναθυμηθούμε να πιάσουμε ένα βιβλίο, να ξαναθυμηθούμε να γίνουμε φίλοι με τα βιβλία, να κάνουμε εργαλείο το διαδίκτυο και τεχνολογία, ώστε να φέρουμε πιο κοντά βιβλιοθήκες. Όπως είπατε, και εσύ, τη δυνατότητα μάθησης γλωσσών από την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη δυνατότητα παρακολούθησης των σεμιναρίων, όπως το είπες. Βέβαια, βέβαια.
Είπες για βιβλιοθήκη. Είχαμε μια σπουδαία βιβλιοθήκη με 5.000 τίτλους περίπου, αλλά τα τελευταία 4 χρόνια δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να την στήσουμε. Ναι. Βέβαια, η βιβλιοθήκη δεν είναι μόνο τα ράφια και ο χώρος, είναι και ο άνθρωπος που θα την λειτουργήσει. Οπότε δεν τα καταφέραμε και αποφασίσαμε να την δωρήσουμε σε ένα σωματείο στην Θεσσαλονίκη, την Βυζαντινή Οικουμένη, που πιστεύουμε ότι θα έχει έτσι, θα την εκμεταλλευτούν. Αυτοί που θέλουν να την χρησιμοποιήσουν θα την εκμεταλλευτούν. Θα να την αξιοποιήσουν και να κρατήσουμε την επαφή αυτό το σωματείο. Ναι. Όταν μιλάτε για τους τίτλους, ναι, μέσα ποια είναι ένα δέος. Βέβαια, γιατί είναι καλύπτει σπουδαία βιβλία, σπουδαίες σειρές περιοδικών, επιστημονικών έργων από όλες αυτές τις χώρες. Να πούμε λίγο επιγραμματικά τις γλώσσες που διδάσκονται. Οι γλώσσες που διδάσκονται είναι τα αλβανικά, τα βουλγάρικα, σέρβικα, τούρκικα, ρώσικα και ρουμάνικα. Τα τελευταία χρόνια, τα 4 χρόνια, εντάξαμε και την Οθωμανική γλώσσα και παλαιογραφία και ελληνικά για 2 χρόνια, τα ελληνικά για τουρκόφωνους. Και κυρίως το κοινό στο οποίο απευθύνεστε ή έδειξε διαχρονικά ενδιαφέρον. Για τους τουρκόφωνους υπήρχε ένα ενδιαφέρον. Ήταν ένα ωραίο πρόγραμμα. Θα μπορούσε να συνεχιστεί. Υπήρχε ενδιαφέρον. Υπήρχε. Αλλά δυστυχώς μας πρόλαβε η πανδημία. Το κοινό που αυτό, γιατί προηγουμένως ανέφερες, παραδείγματος χάρη, από το χώρο Εθνικής Άμυνας, ναι, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, και μου ακούγεται και λογικό... να μαθαίνουν αυτές τις γλώσσες. Ναι, βέβαια. Και βέβαια. Όχι μόνο αυτές τις γλώσσες, αλλά και, βέβαια, και αυτές τις γλώσσες. Πάντοτε είναι κάποιες γλώσσες που έχουν μεγαλύτερη έτσι, ζήτηση. Και φυσικά είναι τα τουρκικά, πρώτα τα τουρκικά, μετά τα ρώσικα. Αναπεριόδους βλέπουμε έτσι ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παλιότερα έβλεπα από τα παλιά βιβλία εισαγωγής που λέμε μαθητών, έβλεπα πολλά άτομα να θέλουν να μάθουν βουλγάρικα. Τώρα δεν υπάρχουν τόσο. Κάποιο διάστημα από το 90 και μετά υπήρχε έτσι μία, ίσως άλλαξε. Δεν υπήρχε πλέον το... Ανοίχθηκαν και επιχειρηματικά σε αυτές τις χώρες. Θέλουν να μάθουν και τις γλώσσες του. Είτε βουλγάρικα, είτε ρουμάνικα, είτε ρώσικα. Αυτό το είδαμε και μαζί όταν ναι. Πολύ περισσότερο. Ναι. Ιδιαίτερα, ναι. Ρώσικα. Και κυρίως την περίοδο του 2010 μέχρι το 2010. Και πιο. Βέβαια, ναι. Και πιο. Αλλά όντως, πολύ σωστά η παρατηρήσή σου, με το άνοιγμα, θα έλεγα, η εξωστρέφεια της οικονομίας ή ελληνικών επιχειρήσεων προς τα έξω, στις γείτονες χώρες, χρειάστηκε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία για εκμάθηση αυτών των γλωσσών. Ναι, ναι. Αλλά φαντάζομαι και οι σπουδαστές της δημόσιας διοίκησης, που είναι προς το διπλωματικό σώμα, υπήρχε μεγαλύτερη ανταπόκριση παλιότερα, Υπήρχε μεγαλύτερη ανταπόκριση και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από τα σώματα ασφαλείας.
θέματα ασφαλείας ακόμα, από ό,τι μαθαίνω, υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, εξακολουθούν να στρέφονται τώρα πλέον προς το Ίδρυμα Μελετών Χειρουργείου. Κάτι που εγώ το θεωρώ αυτονόητο, θα μπορούσε δηλαδή το πλαίσιο της επιμόρφωσης των στελεχών, είτε να υπάρχει και αυτό, ότι διαθέτουμε στα στελέχη μας να μάθουν τα σκαλία αυτών των γλωσσών, κάποιων γλωσσών. Δηλαδή η καθημερινότητα ενός αστυνομικού, λίγο πολύ πλέον, έχει φτάσει στο να έχει επαφές με αλλοδαπούς από αυτές τις χώρες. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Πολύ σωστά. Εγώ απλώς θέλω να συμπληρώσω. Αν ήθελα λίγο να πω σε μια σειρά, είναι από τα σώματα ασφαλείας, είναι θέματα εθνικής ασφάλειας, όπως είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Φαντάζομαι ότι χρειάζεται ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, και όχι μόνο, η εκμάθηση αυτών των γλωσσών. Μην ξεχνάμε, πέρσι είχε συμβεί Εύρο, το κόσμο πληθυσμό από διαφορετικές χώρες και ο τρόπος επαφής και συνεννόησης. Λέω εγώ τώρα έτσι, αν θέλετε, εικάζω. Και βέβαια η ιστορία των λαών, όχι ανοίγοντας μια σελίδα σε ένα, στο διαδίκτυο, αλλά βλέποντας από επιστημονική άποψη. Πολύ σωστά προείπες. Το κλειδί για όλα αυτά είναι η εκμάθηση της γλώσσας της κάθε χώρας, που βοηθάει περισσότερο στην εμβάθυνση της ιστορίας και του πολιτισμού της κάθε χώρας. Ναι. Είναι, και μαζί με την εκμάθηση ταυτόχρονα είναι και οι διαλέξεις που διοργανώναμε σε συνεργασία και άλλο αυτό πάλι με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης και το Ιστορικό και Παλογραφικό Αρχείο, όπου είχαν έτσι μεγάλη, αγκαλιάστηκαν έτσι με μεγάλη αγάπη και ανταπόκριση, όχι μόνο από τους μαθητές μας, αλλά και από άλλους ενδιαφερόμενους. Ποικίλησε θεματολογίας αυτές οι διαλέξεις. Δηλαδή μιλήσαμε μέχρι και για υφάσματα που χρησιμοποιούσαν στις αθωνικές μονές, υφάσματα τουρκικά, την Οθωμανική περίοδο τα χρησιμοποιούσαν για άμφια. Εντάξει, εκτός από τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, διαλέξεις για την κοινά στοιχεία της τουρκικής με την ελληνική γλώσσα. Μπορείς να στραφείς σε πολλά... Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα εδώ. Το κομμάτι της γλωσσολογίας. Ναι. Εάν βοηθήσατε σε αυτό το κομμάτι, αν είχαν γίνει κάποιες έρευνες ή λόγους και δικούς μας και από την Τουρκία ή από άλλες χώρες της Ευρώπης, για κοινά στοιχεία στη κάθε χώρα, στη διάλεκτο. Ναι, τη γλώσσα. Ναι. Τη γλώσσα. Είχε συμβεί διαχρονικά. Υπήρχε, ναι, παλιά, και μέσα από τις εκδόσεις της Επιτροπής είδα ότι ναι, υπήρχαν τέτοιες εργασίες. Υπήρχαν. Βιβλία και ακόμα συνεχίζουν και βγαίνουν. Όχι πλέον από εμάς, αλλά υπάρχει αυτή η δραστηριότητα. Όπως επίσης, από ό,τι διάβασα, δεν είναι μόνο αυτό το κομμάτι, είναι και το κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού. Ναι.
Και μην ξεχάναμε ότι είπαμε ότι υπάρχουν οι εκδόσεις. Αυτό εδώ ήθελα να σταματήσω, ότι υπάρχει και το εκδοτικό κομμάτι της Επιτροπής, που από τότε που ιδρύθηκε η Ελληνική Επιτροπή άρχισε μια έτσι μια εκδοτική δραστηριότητα, είτε με πρακτικά συνεδρίων, γιατί όπως είπαμε κάθε 4 χρόνια διοργανώνταν τα συνέδρια της Διεθνούς Επιτροπής, είτε το πρώτο έγινε στη Σόφια, το τελευταίο τώρα έγινε πριν 2 χρόνια στο Βουκουρέστι και μετά από 2 χρόνια τώρα θα γίνει στα Σκόπια, στη Βόρεια Μακεδονία. Και υπήρχε μία δραστηριότητα. Εγώ εύχομαι το μεθεπόμενο να γίνει στη χώρα μας. Μακάρι. Και ελπίζω. Μακάρι, μακάρι να γίνει. Πρέπει να γίνει. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που έγινε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Είναι νομίζω καιρός ότι να γίνει και στην Αθήνα. Μάλλον στη Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνει πάλι, όχι στην Αθήνα. Ή έστω στα Γιάννενα. Τέλος πάντων, η εκδοτική μας δραστηριότητα για τα τελευταία 5 χρόνια, από τότε που αναλάβαμε εμείς, όταν λέω εμείς, εγώ μαζί με τα άλλα μέλη της Επιτροπής, που θέλω να τα πω, θα ήθελα να τα πω, είναι όπως είπαμε ο αντιπρόεδρος ο Πάνος ο Σοφούλης, που είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Ρωσικής Γλώσσας και Σλαβικών Σπουδών. Είναι μακρύ. Πρέπει να ξεχνάω και κάτι άλλο. Την Όλγα την Καραγιώργου, η οποία είναι γενική γραμματέας και δραστήρια έτσι. Είναι ερευνήτρια στην Ακαδημία, στην Βυζαντινή Αρχαιολογία. Ο Πολύδερος Γκοράνης, ο οποίος είναι και αυτός επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Σλαβικών Σπουδών. Η Ελεονόρα Ιναξίδου, που είναι αναπληρώτρια στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Βαλκανικής Ιστορίας. Η Ρόνη Φίλευσκα είναι ιστορικός και εθνολόγος. Η Μαρία Ιπουλή, η οποία είναι έχει την πιο έτσι βαρετή και όχι τόσο ευχάριστη δουλειά, να βλέπει τα οικονομικά μας, δηλαδή αυτά που δεν έχουμε. Θα μιλήσω για αυτό. Ναι, και το Παντελή το Χαραλαμπάκη, ο οποίος είναι ερευνητής Βυζαντινής Αρχαιολογίας. Πολλούς χαιρετισμούς από την εκπομπή, ελπίζω να μας ακούνε ή να μας βλέπουν. Το εκδοτικό, ναι. Όχι, πριν πάμε στο εκδοτικό, να πούμε λίγο το οικονομικό. Ναι. Πώς συντηρείται το κέντρο, η επιτροπή, αν έχετε μέλη. Ναι. Τι ισχύει σήμερα, τι μπορεί να συμβεί, αν υπάρχουν κάποιοι στόχοι για την επόμενη μέρα. Πριν ξεκινήσει να πω κάτι. Έχοντας μια μικρή εμπειρία από συλλογικά λόγους, αλλά κυρίως στο κομμάτι του πολιτισμού, θα πω ότι είναι ομαδικό, έχει άνοδο και κάποια στιγμή κάποια καμπή. Κάθε πράγμα κάνει τον κύκλο στη ζωή. Με αυτό που συζητήσαμε πριν την εκπομπή, εγώ θα πω ότι είναι η στιγμή, αυτή είναι η στιγμή, είναι να ξεκινήσει η άνοδος. Μακάρι γιατί... Αλλά ας ακούσουμε και τι είναι. Όχι. Μακάρι γιατί τα τελευταία 5 χρόνια ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα, μάλλον κληρονομήσαμε. Πολλά προβλήματα. Τα προβλήματα είναι οικονομικά, αλλά και... Ήταν οικονομικά, ό,τι μπορούσαμε, εντάξει, το διευθετήσαμε. Υπάρχει ένα χρέος, μεγάλη μου λύπη και μεγάλο βάρος το φέρνουμε έτσι. Εγώ πιστεύω ότι θα λυθεί. Μακάρι. Οπότε σε αυτό το σημείο να πούμε ότι καλούμε και προσκαλούμε κρατικούς και μη κρατικούς φορείς να δουν από κοντά αυτή σας την προσπάθεια
Και εδώ θα ρωτήσω το εξής. Τρόποι επικοινωνίας. Τρόποι επικοινωνίας είναι το mail μας. Σε αυτή τη φάση είναι το mail, μόνο το mail. Το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας. Δηλαδή αν βάλει κάποιος αναζητήσει στο Google Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή Ελληνικό Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα τον βγάλει αμέσως στην σελίδα μας. Εκεί υπάρχει και το mail, θα υπάρχει και η άμεση απάντηση. Και στο Facebook. Και μέσω της εκπομπής, είμαστε και πολύ ναι. Στη διάθεσή σας. Να ξέρετε ότι η πόρτα του στούντιο θα είναι πάντα ανοιχτή για οτιδήποτε υπάρχει νεότερο στην εξέλιξη που το κρατάω, θα το κρατήσουμε ψηλά αυτό το θέμα. Να ξέρετε από πλευράς της εκπομπής. Εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε αυτό το κομμάτι. Για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να το εξηγήσω, έχω μια διέστηση ότι θα έχει θετική έκβαση. Μακάρι, μακάρι. Ίσως το πιστεύω περισσότερο. Ναι. Αλλά πίσω. Θεωρώ ότι με αυτά που έχω ακούσει μέχρι στιγμής, αλλά και ήδη οι ακροατές μας, μιλάμε για έναν πολύ σημαντικό φορέα με μεγάλο έργο που τώρα θα ήθελα να αναπτύξουμε και το κομμάτι το εκδοτικό. Θα μιλήσουμε για τις εκδόσεις μας τα τελευταία 5 χρόνια. Η πρώτη έκδοση είναι ένας τόμος με συλλογικός τόμος στη μνήμη ενός μέλους της Επιτροπής, θεολόγου, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, του Δημήτρη του Πάντου, και προς στη μνήμη του με την χρηματοδότηση της Εκκλησίας του Ιωάννη του Κυνηγού, εκδόθηκε και νυν Μητροπολίτη Λαρίσης Ιερώνυμου, βγάλαμε αυτόν τον τόμο. Να το δείξω λίγο. Αυτός εδώ είναι. Ναι. Με άρθρα που, από καρδίας, με άρθρα που έχουν σχέση τίποτε επικύλη θεματολογία από την ιστορία, ιδιαίτερα από την ιστορία, την θεολογία, την φιλολογία όλων αυτών των χωρών. Περισσότερο από Ρωσία, Βουλγαρία και Σερβία. Πάμε να σας πω ότι έπεσε ακριβώς σε ανέκδοση επιστολής του Γιάννη Κομινού. Είναι Δημήτρη. Όχι του. Κανένα. Επιστολές και έτσι. Να φράσεις ζωή και τώρα, Μιχάλη. Πού είναι. Μπορεί κάποιος να το αναζητήσει. Αυτό, όλες οι εκδόσεις μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς με ένα mail και τις δωρεάν μπορεί. Πάρε. Το άλλο βιβλίο είναι πάλι δυστυχώς, πάλι λέω, δυσάρεστη και εδώ πέρα έχουμε. Πολυθυμία, αφορμή, ιστορία, αφορμή, μάλιστα. Ναι, λέγεται το βιβλίο, έχει τον τίτλο «Η επιρροή της Αυστρο-Ουγγαρίας στη διαμόρφωση του αλβανικού έθνους, 1896-1908». Η ιστορία για την έκδοση αυτού του βιβλίου έχει ως εξής. Η μητέρα της συγγραφέως, της Θεοδόρας Τόλεβα, μας πλησίασε για να εκδώσουμε τη διατριβή της κόρης της, η οποία δυστυχώς έφυγε και αυτή από τη ζωή σε μικρή ηλικία, και έχει βάλει ως σκοπό της ζωής της να εκδώσει σε όλες τις γλώσσες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, να εκδοθεί η διατριβή της κόρης της. Είναι πολύ σημαντικό το έργο αυτό, το βιβλίο αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει γίνει γνωστό στην Ελλάδα αυτή η έκδοση, δηλαδή
Έχω συνέχεια στέλνω αντίτυπα. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρουσα έκδοση, γιατί βασίζεται σε ανέκδοτο υλικό από το αντίστοιχο Υπουργείο Εξωτερικό της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας, και μας βάζει περισσότερο στο να καταλάβουμε πραγματικά πώς δημιουργήθηκε αυτό που λέμε σήμερα Αλβανία και το ρόλο των μεγάλων δυνάμεων στην ίδρυση του αλβανικού έθνους και μετά κράτους. Που είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και το τελευταίο που ένα-ένα, γιατί τα ξεχνάω, έπρεπε να τα συγκεντρώσω για να μην κουράζω και τους τηλεθεατές μας, είναι η έκδοση των διηγημάτων του βραβευμένου λογοτέχνη από το Υπουργείο Πολιτισμού Χρήστου Γκέζου. Ο Χρήστος Γκέζος είναι ένας νέος λογοτέχνης με καταγωγή από την Χιμάρα και με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ουράνη μεταφράσαμε τα διηγήματά του με τίτλο «Τραμπάλα» σε όλες τις γλώσσες, τις βαλκανικές, συν των αγγλικών. Και είναι αυτό εδώ πέρα το αποτέλεσμα και οι γλώσσες που έχει μεταφραστεί. Ναι. Αυτά, αυτά. Έχω μείνει άφωνος εγώ. Προσπαθούμε, λίγο τα μπλέξαμε κι εμείς, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι της διαχείρισης και του management. Περισσότερο... Γι' αυτό ναι. Να καλείτε συναδέλφους. Ακριβώς. Ή θα μπορούσατε να ζητήσετε βοήθεια από τον κλάδο των οικονομικών, από ακαδημαϊκούς. Ακαδημαϊκοί δεν είναι για δουλειές, αγαπητέ μου Παναγιώτη. Οι ακαδημαϊκοί να σας συμβουλέψω, μάλλον θα ναι. τα κάνουν χειρότερα. Λέμε τώρα, ναι, για να πει, επειδή το όλο φάσμα γίνεται στον ακαδημαϊκό χώρο, αλλά σε πρώτη φάση θα μπορούσατε, ας πούμε, σε δεύτερο χρόνο θα μπορούσατε να ζητήσετε βοήθεια από κάποια συμβουλευτική... Ναι. Συμβουλευτικό ναι. γραφείο. Αυτό μιλάω διαχρονικά. Ναι, θα πρέπει από... αν δεν ξέρω στην πορεία πάνε όλα καλά και να τελειώσει πρώτα όλο αυτό το βάσανο, αυτή η τραγική κατάσταση την οποία βιώνουμε με την πανδημία, με τους ανθρώπους που χάνουμε, είτε από την οικογένειά μας, είτε από τους φίλους μας, είτε από τους πιο μακρινούς, για να δούμε αν μπορέσουμε να ξεκινήσουμε πάνω σε μία καινούρια βάση. Επανεκκίνηση, ακριβώς, restart. Δυστυχώς είμαστε συναισθηματικοί άνθρωποι και κάναμε έτσι αρκετά λάθη διαχείρισης. Επίτρεψέ μου να σου πω ότι χρειάζεται κάποιο με λίγο κρύο αίμα. Ναι, ναι. Πήγαμε να βοηθήσουμε, αλλά κάπου... Εντάξει. Κάτι δεν κάναμε μάλλον καλά. Αναγνωρίζω την προσπάθεια, αναγνωρίζω λέει το λάθος και μπορώ να το διορθώσω. Και σαφέστατα σε μαθηματικά πάντα υπάρχει μια λύση. Ναι. Μερικές φορές υπάρχει εναλλακτική λύση. Βέβαια. Αγαπάμε αυτό. Πάρα πολύ. Αγαπάμε το σωματείο, πιστεύουμε στις δυνατότητες του. Αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω και στον κόσμο, γιατί μιλάμε χρόνια και ακούω χρόνια, αρκετά χρόνια, για την Ελληνική Επιτροπή Σπουδών και το Κέντρο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τελικά μπορώ να σας πω ότι την έπεισα να έρθει, γιατί δεν... παρά τις αντιστάσεις... Την έψα να έρθει και να μας πει
για την Ελληνική Επιτροπή Σπουδών και το Κέντρο Σπουδών Νότων Ελληνικής Ευρώπης, να γίνουμε λίγο σοφότεροι, να μάθουμε αρκετά πράγματα. Είναι μεγάλο το φάσμα της Ελληνικής Επιτροπής Νότων Ελληνικής Ευρώπης, το οποίο εμείς αυτή τη στιγμή συνοπτικά έχουμε παρουσιάσει. Ναι. Όσο έχω καταλάβει. Ναι, μιλώντας, ακούγοντάς, σκέφτομαι και άλλα, θυμάμαι και άλλα. Εντάξει, είναι πολλά. Είναι πολλά που δεν τα είπαμε. Όπως... είναι και... για παράδειγμα, αυτές οι διαλέξεις, οι αιτήσεις που κάναμε στην Ακαδημία Αθηνών, στην αίθουσα της Ακαδημίας. Η πρώτη ήταν για την εντελώς διαφορετικό από θέματα ιστορικά, όλα αυτά. Αφορούσε την πολιτική γενικότερα, την ενεργειακή πολιτική στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δηλαδή το ρόλο της Ρωσίας, πώς περνάει σιγά σιγά στην νοτιοανατολική Ευρώπη φτάνοντας εδώ, και ο ρόλος της Ελλάδος. Ήταν η πρώτη μας επίσημη έτσι, ομιλία που έγινε στην Ακαδημία από τότε που αναλάβαμε εμείς, και μας την με μεγάλη χαρά και τιμή μίλησε ο Νικόλας Φαραντούρης, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και ειδικό σε τέτοια θέματα. Και η δεύτερη ομιλία μας ήταν πάλι για την ελληνική ομογένεια τώρα της Κωνσταντινούπολης. Από τον πρέσβη επιτιμή Αλέξη Αλεξανδρή. Και αυτό πάλι ήταν μια πρωτόγνωρη έτσι, εμπειρία. Γιατί εμείς στο μυαλό μας έχουμε μια άλλη εικόνα. Είδαμε και την άλλη διάσταση, τις σχέσεις μιας ομογένειας της παλιάς, αλλά και αυτή που ένα διάστημα πήγε να δημιουργηθεί. Τώρα οι άνθρωποι φεύγουν από εκεί. Ακόμα και οι ίδιοι οι Τούρκοι φεύγουν. Είχατε ποτέ έρθει σε επαφή με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης? Όχι, όχι. Αλλά το έχω σκεφτεί και αυτό. Ναι, το έχω σκεφτεί. Ευκαιρία να πω μια είδηση. Ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης θα βρίσκεται στην Αθήνα το Σάββατο και πιθανόν για ολιγόλεπτη επίσκεψη θα έχει και στην Νέα Σμύρνη στο Λογοϊμβρίο. Πολύ ωραία, βέβαια. Να πούμε βέβαια. Και εμείς μια είδηση που μάθαμε το πρωί. Πάντα προσπαθούμε να είμαστε επίκαιροι. Το πρόγραμμα του κανονικά θα ήταν αλλιώς και θα είχε επίσκεψη κανονικά στο Σύλλογο Ιμβρίων με πρόσκληση από τον Σύλλογο, όπως είχε γίνει παλιότερα. Αλλά λόγω αλλαγής προγράμματος θα έχει μια ολιγόλεπτη επίσκεψη στο Σύλλογο. Είναι δυνατόν. Σύλλογο Ιμβρίων. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, εκτός αν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε. Δεν νομίζω, απλώς το ένα μόνο θέλω να πω. Μπορεί να ακούμε ή να ακούστηκα λίγο έτσι σοβαρή και λίγο, να το πούμε, όχι ιδιαίτερα ενθαρρυντική ή κουραστική ή... Εγώ θα λέω το αντίθετο. Φεύγουμε και προσωπικά, να το πω, πιο πλούσιος σε γνώσεις, σε πράγματα που ειλικρινά θα πω δεν γνώριζα. Ναι. Και είναι θετικό ότι πίσω από την Επιτροπή ή δίπλα παράλληλα με την Επιτροπή υπάρχει τόσο κόσμος που έχει ασχοληθεί. Να πούμε ένα μεγάλο μπράβο για τους ακαδημαϊκούς μας και το ρόλο που έχουν παίξει διαχρονικά. Ναι. Ο ναι, καθένας ναι. από το δικό βέβαια, του πόστο. Εγώ να ευχηθώ τα καλύτερα στην Επιτροπή.
με πολλή προσπάθεια. Ναι, είναι, θέλει συνέχεια, συνεχή προσπάθεια. Δεν τελειώνει, δεν έχει τελειώσει ως θεσμός η Ελληνική Επιτροπή Σπουδών. Η Ελληνική Επιτροπή απλώς να ξέρει ότι απέκτησε ακόμη ένα φίλο. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι σημαντικό, σημαντική υποστήριξη και σημαντική αυτή και η προσπάθεια. Στη διάθεσή σας να ξαναπούμε εξελίξεις που μπορεί να υπάρχουν από το βήμα της εκπομπής. Πάρα πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κυρία Λίτνα Μαρία, Πρόεδρο της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών Νοτιολογικής Ευρώπης. Από μένα και την εκπομπή Ταξιδεύοντας στον Κόσμο. Καλό σας βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Την άλλη Πέμπτη έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Καλό σας βράδυ.